Τώρα, πάμε λιγάκι μέχρι το ηφαίστειο της Σαντορίνης, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Εύη Νομικού, καθηγήτρια φυσικής γεωγραφίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Κυρία Νομικού, είστε πάρα πολλά χρόνια με αυτό το αντικείμενο αναχείρας, θα λέγαμε. Έχετε καταδυθεί και με υποβρύχιο στο Κολούμπο. Το Κολούμπο το ξέρεις που είναι? Είναι το υποθαλάσσιο ηφαίστειο. Α, ναι, σωστά. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε εμείς. Ναι. Ωραία. Έχουμε και ένα από κάτω. Και θέλω να μας πείτε ότι πλέον έχουμε το γεωλογικό χάρτη του κρατήρα. Τι μάθαμε? Γίναμε επιστημονικά πιο χρήσιμοι? Ξέρουμε πότε θα εκραγεί ξανά? Νομίζω ότι είσαστε πάρα πολύ καλά ενημερωμένος. Εκτός από το ηφαίστειο της Σαντορίνης, υπάρχει και ένα υποθαλάσσιο ηφαίστειο βορειοανατολικά της Σαντορίνης, μόλις 7 χιλιόμετρα. Αυτό ονομάζεται Κολούμπος. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι είναι το πιο ενεργό ηφαίστειο στη Μεσόγειο. Είναι ένα ηφαίστειο το οποίο βρίσκεται στα 500 μέτρα, με το ρηχότερο σημείο στα 18. Ναι. Στον κρατήρα του μέσα υπάρχει ένα υδροθερμικό πεδίο, δηλαδή υπάρχουν καμινάδες οι οποίες εκπέμπουν διοξίδιο του άνθρακα. Έχουν θερμοκρασία περίπου που άκουσα. Καλά, εσείς καταδυθήκατε με βαθυσκάφος, δεν φοβηθήκατε? Όχι, δεν φοβόμαστε. Εγώ τώρα που σας ακούω, παθαίνω κάτι. Θα μπαίνεις ποτέ όχι, με τις καμινάδες από κάτω να βράζουν? Όχι, γι' αυτό και δεν είναι η δική μου επιστήμη αυτή, καταλαβές. Είναι δύσκολο. Είναι η κυρία Νομικού. Ελάτε, για συνεχίστε. Αυτή είναι η επιστήμη. Για να κάνεις λοιπόν όμως έναν υποθαλάσσιο γεωλογικό χάρτη, χρειάζεσαι πάρα πολλά δεδομένα. Ναι. Αυτά τα δεδομένα τα πρώτα είναι να δημιουργήσεις το υποθαλάσσιο ανάγλυφο. Δηλαδή να γνωρίζεις ποια είναι η τοπογραφία αυτού του υποθαλάσσιου ηφαιστείου. Και αντίστοιχα μετά να γνωρίσεις τους γεωλογικούς σχηματισμούς. Και γιατί είναι σημαντικό? Είναι σημαντικό να ξέρεις την αστάθεια ή τη σταθερότητα αυτών των μπρανών. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε ένας γεωλογικός χάρτης. Το κόκκινο χρώμα, έτσι ακριβώς όπως είναι στην οθόνη σας, δείχνει ότι εκεί έχουμε λάβες. Είναι ένα υλικό το οποίο είναι στέρεο. Το υπόλοιπο όμως χρώμα δείχνει ότι ο Κολούμπος αποτελείται από ηφαιστειακή τέφρα, η οποία εκτινάχθηκε το 1650. Έχουμε μια μεγάλη έκρηξη στις 27 Σεπτεμβρίου του 1650, όπου δημιούργησε ένα παλαιριακό κείμενο τσουνάμι, το οποίο επήξε όλες τις ανατολικές περιοχές της Σαντορίνης. Ναι. Είναι σημαντικό να δημιουργούνται υποθαλάσσιοι γεωλογικοί χάρτες, έτσι ώστε να γνωρίζουμε την επικινδυνότητα του ηφαιστείου. Και αυτό συμβαίνει μόνο με τις ομάδες αυτές που εμπλέκονται σε ωκεανογραφικές αποστολές. Κύριε Υποφάντη, είναι πολύ δύσκολο το επάγγελμα στο να είσαι μέσα σε ένα ωκεανογραφικό πλοίο και να συλλέγεις δεδομένα και να τα επεξεργάζεσαι, ιδιαίτερα να μιλάς για ένα τέτοιο ενεργό ηφαίστειο όπως είναι η περιοχή. Τώρα, ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για το συγκεκριμένο ηφαίστειο? Υπάρχουν κίνδυνοι? Υπάρχουν κίνδυνοι, αλλά το ηφαίστειο αυτό ευτυχώς το παρακολουθούμε. Δηλαδή, έχουμε τοποθετήσει όργανα μέσα στην καρδιά του ηφαιστείου. Επομένως, μετράμε τη θερμοκρασία, την εκπομπή των αερίων. Έχουμε τοποθετήσει κλεισιόμετρα, τα οποία δείχνουν οποιαδήποτε μεταβολή του θαλάσσιου πυθμένα. Άρα, και οι κάτοικοι γνωρίζουν ότι υπάρχει μια ομάδα διευθύνσης από το ΕΚΠΑ, αλλά από αντίστοιχα πανεπιστήμια του εξωτερικού, που παρακολουθούν αυτό το ηφαίστειο. Πότε φούσκωσε? Κάποτε είχε φουσκώσει και ετοιμαζόσασταν. Εσείς το θεωρούσατε χαρμόσυνο γεγονός, όλοι οι υπόλοιποι δεν το θεωρούσαμε χαρμόσυνο να γίνει έκρηξη. Πότε είχε φουσκώσει αυτό, πριν κάποια χρόνια, πριν 10 χρόνια, πότε ήταν? Τώρα μιλάμε για το ηφαίστειο της Σαντορίνης, ήταν η ηφαιστειακή κρίση το 2011 και το 2012, όπου είχε γίνει μια μετακίνηση του μάγματος, του διάπειρου υλικού, το μαγματικό θάλαμο που έχουμε κάτω από τη Νέα Καμένη, ναι. Και ήταν η πρώτη φορά που είχαμε πάρα πολλούς σεισμούς μέσα στην καλδέρα της Σαντορίνης. Είναι ήρεμα τα πράγματα τώρα, αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο, έτσι. Σαφώς. Να το πούμε λοιπόν πολύ σωστά ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ ήρεμα, και το ηφαίστειο της Σαντορίνης αλλά και το υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπου παρακολουθείται. Άρα ο κόσμος μπορεί να νιώθει και νιώθει ασφάλεια λόγω του ότι οι επιστήμονες Μάλιστα. πραγματικά είναι κοντά τους και τους ενημερώνουν. Μάλιστα. Σχέδιο διαχείρισης ηφαιστειακού κινδύνου υπάρχει στη χώρα μας? Στη Σαντορίνη υπάρχει το σχέδιο διαχείρισης στο τάλο, το γνωστό από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, mm-hmm. και οι κάτοικοι ουσιαστικά γνωρίζουν ότι πραγματικά βρίσκονται σε ένα ενεργό ηφαίστειο. Mm-hmm. Το πιο σημαντικό είναι τα προγράμματα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα που γίνονται για τα παιδιά. Τον Οκτώβριο έγινε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τα παιδιά ενημερώνονται συνεχώς για τους κινδύνους ενός ηφαιστείου. Ναι. Εσείς να ενημερώνεστε και να ενημερώνετε και εμάς, άμα γίνει κάτι, να μας το πείτε, μην το κρατήσετε μεταξύ σας. Έτσι, κυρία Νομικού. Όχι, σαφώς. Πάντα θα βγει στην εκπομπή να μας το πει. Κατευθείαν. Κυρία Νομικού, επειδή γνωρίζω ότι η καταγωγή σας είναι από τη Σαντορίνη, γίνεται γι' αυτό το λόγο αρμόδια για τα ηφαίστεια κτλ.? Σας προξένεις? Έγινα γεωλόγος γιατί ουσιαστικά αυτό το ηφαίστειο σε εμπνέει. Και όπως λέμε και στους φοιτητές, είναι ένα φυσικό εργαστήριο το οποίο πραγματικά θέλεις να το μελετήσεις σε βάθος. Από την άλλη, όμως, πήγα και καταδύθηκα στον Κολούμπο λόγω του ότι ο παππούς μου έλεγε πάρα πολλές ιστορίες για αυτό το επικίνδυνο υποθαλάσσιο ηφαίστειο και ήθελα να το δω με τα ίδια μου τα μάτια. Γεωλόγος και παππούς? Όχι. Όχι, βέβαια. Χρωτής, αλλά ένας παππούς ο οποίος γνώριζε πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Και ήξερε τους ηφαιστειακούς κινδύνους. Ενώ εσένα ο παππούς σου μιλούσε για μικρόφωνα και κάμερες.
Και όχι, είδαμε δεν... εδώ πέρα τώρα τι γίνεται. Κατάλαβες, κάπως έτσι πάει ο καθένας. Ό,τι ακούει τις ιστορίες από τον παππού του. Κυρία Νομικού, να είναι ήρεμα τα πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας έχουμε ευχαριστούμε. Εκεί. Και εμπιστευόμαστε τα στοιχεία τα οποία εσείς συλλέγετε και αναλύετε. Έτσι και συνεχίζετε αυτή τη δουλειά την οποία κάνετε. Όχι μόνο στον Τωρίνη, και τα Μέθανα έχουμε και την Ίσυρο έχουμε. Αλλού έχουμε ηφαίστειο. Έχουμε Νήσερο, έχουμε Μήλος, ξεχάσαμε τη Μήλο. Αλλά η Νήσερο και η Σαντορίνη είναι τα δύο ενεργά ηφαίστεια του Ελληνικού Κράτου που έχουν δώσει εκρήξεις πολύ πρόσφατες. Μάλιστα, τα άλλα κοιμούνται πρόσφατα, πριν 400 χρόνια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.